Ακολουθεί η εκπομπή «Ο Λόγος της με τον Ευάγγελο Ρασόπουλο. Καλησπέρα αγαπητοί του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Για άλλη μια εκπομπή πάλι μαζί, να σε ενημερώσουμε σήμερα ιδίω για πολύ καυτά θέματα που καίνε την πίστη μας και την Ελλάδα συνολικά. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 2313 022 040 ή μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email μας radiopapakieoelas.org και τα μηνύματά σας επίσης μπορείτε να τα στείλετε στη σελίδα μας στο facebook ο Λόγος Ορθοδοξίας Σήμερα θα ανοίξουμε ένα καυτό θέμα θα έλεγα το καυτό θέμα της αλλαγής του εορτολογίου ε, όπως πολύ το ξέρετε και συνοείστε μεταξύ σας, το παλαιό και το νέο ημερολόγιο. Και θα τα ανοίξουμε αυτό το θέμα γιατί τελικά ε, είναι η πηγή πολλών κακών και η αρχή του γκρεμού της Ελλάδος. Και θα εξηγηθώ σιγά σιγά, ίσως θα χρειαστεί πολλές εκπομπές να κάνουμε για αυτό το θέμα, για να αποκαλύψουμε σιγά σιγά λεπτομέρειες που δεν γνωρίζετε, λεπτομέρειες οι οποίες θεωρούνται λεπτομέρειες αλλά δεν είναι, είναι, καυτά θέματα και εκείνο που θα αναδείξουμε τελικά μέσα από αυτή τη σειρά των εκπομπών που θα κάνουμε θα είναι το πρώτο. Γιατί έγινε η αλλαγή του ερωτολογίου; γιατί για το ημερολόγιο δεν συζητάμε το ημερολόγιο τι θέλουν να στο κάνουν δεν μας ενδιαφέρει ούτως ή άλλως η αρχική σκέψη η κρατική αυτό ήταν να αλλάξει το ημερολόγιο, να μην αλλάξει το ορτολόγιο. Εκ των υστέρων συνέπλεψαν και άλλαξαν και το ορτολόγιο. Άρα λοιπόν χωρίζω το ημερολόγιο το ορτολόγιο, γιατί για τα πολιτικά θέματα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ότι οι ημερολόγια θέλουν να σπούνε η πολιτική και τα... η διεθνή μεταξύ τους. Το ορτολόγιο εδώ μας χαίει. Θα αποδείξουμε λοιπόν για... Θα μιλήσουμε και θα αποδείξουμε για ποιο λόγο έγινε η αλλαγή του ορτολογίου. Ποιος ήταν ο σκοπός και το δεύτερο, τι είχαν κατά νου αυτοί που κάνανε την αλλαγή αυτή. Θα μου πείτε, μπορείς να ξέρεις τι είχαν κατά νου αυτοί που κάνανε την αλλαγή αυτή. Ναι, γιατί σήμερα όλο και περισσότερα γραπτά κείμενα έχουμε στα χέρια μας των σκέψεων και των απόψεων που, των ανθρώπων που κάναν την αλλαγή και τρίτον, αν αυτό το θέμα ήταν σημαντικό για την Εκκλησία ή δεν ήταν σημαντικό. Εάν είναι ένα, μια απλή παρανοιχίδα που λένε ορισμένη, είναι ένα καυτό θέμα. Θα αρχίσω λοιπόν μια ιστορική προσέγγιση του θέματος για να σας δώσω να καταλάβετε ε, ε, πότε ξεκίνησε αυτή η όλη ιστορία. Η ιστορία αυτή ξεκίνησε με την αλλαγή του ημερολογίου από τον Πάπα τον 13ο τον Γρηγόριο το 1582. Ξαναλέω την ημερομηνία. 1582, περίοδος που η Ελλάδα είναι σκλαβωμένη στους Οθωμανούς. Σε, αυτό, σε αυτή την φάση εισηγούνται κάποιοι αστρονόμοι στον Πάπα Γρηγόριο τον 13ο ότι το ημερολόγιο, προσέξτε, χωρίζω ημερολόγιο, ορτολόγιο. Το ημερολόγιο έχει χάσει κάποιε ημέρε. Τότε τη συζητούσαν ότι ήταν 10. Σήμερα έχουν γίνει 13 αυτέ οι ημέρε. Και πρέπει να προσθεθούν στο αρχικό ημερολόγιο άλλε 10 ημέρε. Ουσιαστικά όμω τι προσέθεσαν και στο εορτολόγιο. Οπότε από την Δύση άρχισε να αλλάζει, άλλαξε, δηλαδή πρώτα με εισαγωγή 10 ημερών το 1582 και γι' αυτό επειδή έγινε και με εισήγηση του Πάπα του Γρηγορίου ε, ονομάστηκε και Γρηγοριανό το νέο ημερολόγιο. Χάρη συντομία θα το λέμε πάντα νέο ημερολόγιο. Δεν θα το λέμε Γρηγοριανό. Έτσι λοιπόν η Δύση προχώρησε σε ακόμα μία καινοτομία, μία καινοτομία μετά την απόσχησή της από την Ορθόδοξη πίστη το 1054. Το θέμα ποιο είναι. Η Ελλάδα βιώνει την τρουκοκρατία στο κεφάλι της, είναι κάτω από ένα σφιχτικό κλειό και μπορεί ε, να πιεστεί από ξένες δυνάμεις οι οποίες πιέζουν το Πατριαρχείο να αλλάξει το ορτολόγιο από τότε, από τότε, το 1582, δείτε πόσο πίσω πήγαμε. Τότε ο Πατριάρχης ο... της Κωνσταντινούπόλεως απάντησε γιατί έγινε αυτή η πίεση. Ε, ήταν ο Πατριάρχης ο Ιερεμίας ο δεύτερος ο Τρανός. Διαβάζουμε στην απάντηση του Ιερεμία του δεύτερου του Τρανού ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία ηρνήθη να ενδώσει σας αξιώσεις του Πάπα δια την αποδοχή του νέου ερωτολογίου. Προσέξτε τι γράφει. Διαβλέπουσα, διαβλέπουσα, δηλαδή προβλέπει, το βλέπει μπροστά του ο Πατριάρχης ο Ιερεμίας ο δεύτερος ο Τρανός, τα όσα σκάνδαλα έχουν συγγενέστε. Δηλαδή τα σκάνδαλα που πρόκειται να συμβούν βλέπετε πόσο ενημερωμένοι ήταν ο κόσμος γιατί κάποια στιγμή υπόθηκε ότι ε, δεν ήξερε και ο κόσμος πολλά πολλά ήταν παρονοχίδα γι' αυτό να, και δεν του κόστησε και πολύ ε, ή δεν ήξερε τι ακριβώς γίνεται ήδη όμως από το 1582 ήταν ενημερωμένοι και λέει όσα σκάνδαλα έχουν έχουν συγγενέστε δια τα νέα ταύτα ορολόγια με αυτές δηλαδή τις αλλαγές των ω, ωρών και των ημερών καθώς προσέξτε και τη σύγχυση και το παγκόσμιο σκάνδαλον δηλαδή το θεωρούσε ότι θα γίνει ένα παγκόσμιο σκάνδαλο των ακουωμένων δέκα ημερών τότε έτσι λοιπόν βλέπετε ότι το θέμα πολύ γρήγορα οι ορθόδοξοι τότε οι ιεράρχες το αντιλήφθηκαν για να το αντιμετωπίσει ο, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης τότε ο Ιερεμίας Σωτρανός συγκαλεί μια πανορθόδοξο σύνοδο. Σε αυτήν ε, έστειλε πρεσβεία ε, στον Πατριάρχη και τάλα ε, τα άλλα Πατριαρχία. Δηλαδή συγκάλεσε και τα άλλα, τέσσερα, τα άλλα τρία Πατριαρχεία Ιεροσολύμων, Αντιοχίας, Αλεξανδρίας για να απαντήσουν αυτή η απάντηση τελικά βγήκε με μια πανορθόδοξο σύνοδο αμέσως δηλαδή το 1583 την επόμενη χρονιά όπου σε αυτή τη σύνοδο καταδικάστηκε η αλλαγή του εορτολογίου εκ μέρους των δυτικών δηλαδή το 1582 γίνεται η αλλαγή την επόμενη χρονιά σπέβδει κατευθείαν ο Πατριάρχης με τον Πατριαρχή Ιεροσολύμων Αλεξανδρίας Αντιοχίας και το καταδικάζουν. Οπότε έχουμε ε, μία καταδικαστική σύνοδο. Οι άλλοι Πατριάρχες που συμμετείχαν ήταν ο Αλεξανδρίας Σίλβεστρος, ο Ιεροσολύμων Σοφρόνιος. Ο Δαπόντε, Ποιο ήταν ο Δαπόντε τότε. Ο Δαπόντε ήταν ο κόμις της Βενετίας. Ε, έστειλε αντιπροσωπεία, έστειλε πρεσβεία στον Πατριάρχη, στην Κωνσταντινούπολη, να τον πιέσει. Σε αυτές τις αφόρητε πιέσει ο Πατριάρχης, για να ανταπεξελθεί, συγκαλεί πάλι σύνοδο. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1587, πάλι στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί δεν ήθελε να παίρνει αποφάσεις μόνο το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, αλλά να λέει στον Κόμι, κοιτάξτε δεν είναι δική μου απόφαση, είναι και των υπολείπων τεσσάρων πατριαρχείων. Δηλαδή, οκ, okay, οι τέσσερις πατριάρχες, αυτό αποφασίσαμε. Οπότε ξανά συγκαλείται σύνοδος το 1587 και καταδικάζεται. Οι πιέσει όμως δεν σταμάτησαν. Και τελικά με μια τρίτη πανορθόδοξη σύνοδο λίγα χρόνια αργότερα το 1593 επί Πατριάρχου πάλι Ιερεμίου Αλεξανδρίας Μελετίου Πηγά όπου εκπροσωπούσε και τον Αντιοχίας και το τότε Πατριάρχη στα Ιεροσόλυμα ήταν ο Σοφρόνιος. Επανακαταδικάστηκε το Γρηγοριανό ή Νέο ημερολόγιο. Οπότε έχουμε τρεις καταδίκες από την εισήγηση αυτή του Πάπα. Οπότε το πρώτο στάδιο είναι η καταδίκη του νέου ημερολογίου από τους τότε Ορθοδόξους Πατριάρχες των Τεσσάρων Πατριαρχείων. Τώρα, όπως σας είπα, θέλουμε να, να δούμε εάν ξέρανε Ήδη σας διάβασα ένα κείμενο του Ιερεμία του Τρανού ότι το ονόμασε παγκόσμιο σκάνδαλο. Θα γίνει παγκόσμιο σκάνδαλο. Ε, αν ξέρανε τι ακριβώς οι δυτικοί θέλανε και τι πιέζανε και αν ξέρανε τι ακριβώς θα συμβεί οι, οι ιεράρχες ή το θεωρούσαν παρανυχίδα την υπόθεση. Θα σας πάω λίγο στην εκκλησιαστική ε, ε, ιστορία του μελετίου αυτός ήταν Μητροπολίτης Αθηνών. Έχει γράψει εκκλησιαστική ιστορία. Εκδόθηκε στη Βιέννη και είναι του 1784. Δηλαδή είναι 200 χρόνια μετά από τις τρεις πανορθόδοξες συνόδους που έχουν, που, που έχουν συμβεί στην Κωνσταντινούπολη. Λέει στην ιστορία του ο, Μητροπολίτης Αθηνών ο Μελέτιος πατριαρχεύοντος τότε του Ιερεμίου δηλαδή αναφέρει ότι όταν ήταν πατριάρχης ο, Ιε... ο Ιερεμίας συνήχθη εν Κωνσταντινούπολη α... επιδημήσαντος και Σιλβέστρου του Αλεξανδρίας, δηλαδή πήγε λέει στην Κωνσταντινούπολη ο Σιλβέστρος ε, ε επισπεύδω λίγο το, το κείμενο ε, Εκεί που θέλω να σας στάσω, γιατί σας αναφέρω την εκκλησιαστική ιστορία, λέει ότι αυτή η σύνοδος συγκεντρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη και κατακρίνασα, προσέξτε, κατακρίνασα, για να κατακρίνει το καινοτομιθέν υπογρηγορίου Γρηγορίου του Ρώμης Καλενδάριων. Το καινοτομιθέν. Άρα αντιλήφθηκαν, και το 1500 και το 1700, δηλαδή, που γράφει την ιστορία του ο Μελέτιος ότι είναι μία καινοτομία. Δεν είναι δηλαδή. Ε, σας χρησιμοποιώ τη λέξη καινοτομία για να καταλάβετε ότι οι καινοτομίε μέσα στην Εκκλησία απαγορεύονται. Ε, δεν μιλάμε που θα βάλει το παγκάρι, αν θα το βάλει δεξιά ή αριστερά, αν θα το βάλει στον πρόναο ή στον κυρίω ναό. Δεν μιλάμε για τέτοια θέματα. Αυτά είναι ανεφουσία. Όταν εννοούν καινοτομία οι πατέρες εννοούν ότι κάτι τροποποιεί στη διδασκαλία της Εκκλησίας. Δηλαδή τροποποιεί στη διδασκαλία της Εκκλησίας, προσέξτε, δεν είναι παρανοιχίδα το θέμα. Λοιπόν, άρα ήδη το ξέρουν ότι είναι μια εισήγηση των παπών της Δύσεως, ότι είναι μια καινοτομία Στον Κοσμάφη Φλαμιάτο τώρα Έτσι Σας πάω λίγο αργότερα ε, Ο Κοσμάς Φλαμιάτος ε, Ορθοδοξότατος ε, Σπουδαία μορφή ε, 1840 100 χρόνια μετά τον μελέτιο Γράφει Γράφει για τον παπισμό Ο Κοσμάς Φλαμιάτος Ήταν επιβουλή τη θεωρεί επιβουλή, δηλαδή με πονηριά πίεζαν οι δυτικοί τους Ορθοδόξους. Επιβουλή, διά την κατάργηση πάλιν των καθημάς εορτασίμων και πανηγυρικών ημερών. Εκτός της Κυριακής, έχει σε παρένθεση, επενόησε και ενεργεί πολλά άλλα σκάνδαλα. Δηλαδή βλέπει πίσω από την εισαγωγή του ημερολογίου με την αλλαγή των εορτών και πολλά άλλα σκάνδαλα. Και συνεχίζει. Θα μου πείτε γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Σας τα λέω όλα αυτά για να ξέρετε ότι ναι με τα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας που ζούσαμε κάτω από το ζυγό των Οθωμανών, Παρόλα αυτά όμως υπήρχαν φωτισμένοι ιεράρχες οι οποίοι αντιλήφθηκαν το θέμα στο μέγεθός του. Δεν το θεώρησαν μηδαμινής αξίας. Οπότε ενημερώνουν το πίμνιο, ενημερώνουν τον κόσμο και όταν έρχεται η αλλαγή που γίνεται το 1924 αυτοί οι ιεράρχες ήξεραν ή ήταν ενημερωμένοι με αυτά τα κείμενα. Ξέραν τι κάνουνε. Δεν το κάνανε και μετά αντιλήφθηκαν ότι ήταν λάθος αλλά μετά από εγωσμό δεν επιστοχώρησαν. Ξέραν τι γίνεται. Συνεχίζω λοιπόν με τον κοσμά των ε, τον Φλαμιάτη. Επενόησε και ενεργεί πολλά άλλα σκάνδαλα. Εννοεί ο Πάπας με την αλλαγή. Πρώτον μεν ενεργεί, το, το, πρώτο δηλαδή, ε, είναι ή να εισάξει διανόμου στα ορθόδοξα κράτη των νέων λεγόμενων έτος της Δύσεως. Ενεργεί λέει πολυτρόπος. Πίεζε ο Πάπας με όποιο τρόπο μπορούσε, με, ε, με, αφ, με τρόπους πίεζε για να, για να αλλάχθει το ημερολόγιο. Καθό αυτή προτρέχουν 12 μέρες. Εδώ έχουμε φτάσει, όπως σας είπα, ξαναλέω την ημερομηνία για να σας κρατάω ενημερούς, 1849, λίγο αμέσως μετά την απελευθέρωση του πρώτου κρατηδίου από τους Οθωμανούς. Οπότε από το 1582 που έχει, που έχει γίνει η αλλαγή, έχουμε σε 300 χρόνια, έχουν προσθεθεί ήδη άλλε δύο ημέρες, ώστε όταν εμείς έχουμε πρώτη του μηνός αυτή μετρώσει 13%. Και συνεχίζει τώρα ο Κοσμας Φλαμιάτης την ίδια σκέψη που κάναν και οι τρεις πανορθόδοξοι σύνοδοι που καταδίκασαν το νέο ημερολόγιο. Λέει, δι' αυτής της να η λέξη καινοτομία, ότι είναι μια καινοτομία, ε, ε, ότι καινοτόμο, είπαμε καταδικάζεται από την Εκκλησία, ε, ότι καινούριο μπαίνει. Και δεν εννοείται καινούριο μπαίνει, παραδείγματο χάρη, ε, δεν είχαμε ρεύμα κάποτε στην Εκκλησία και βάλαμε ρεύμα, δεν εννοεί η θεολογία με τον όρο καινοτομία αυτό το πράγμα. Καινοτομία είπαμε αλλαγή στη διδασκαλία της Εκκλησίας. Δι' αυτής της καινοτομίας συνεχίζει ο Κοσμάς Φλαμιάτης. Ελπίζει ή να συγχύσει και ανατρέψει τα σεορτάσιμα ημέρα και εισάξει και άλλους νεοτερισμούς. Δείτε, 1849, ξαναλέω την ημερομηνία, αντιλαμβάνονται οι Ορθόδοξοι θεολόγοι ότι θα βάλει και άλλους νεωτερισμούς το ημερολόγιο. Ήταν πολύ ενημερωμένοι και ας τους θεωρούσαμε σκοτεινή περίοδο εκείνη την εποχή. Εδώ λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι ο δημοδιδάσκαλος ο Κοσμάς ο Φλαμιάτης που περιέρχεται την Ελλάδα και δίδασκε το λαό ενημερώνει τον κόσμο. Ενημερώνει τον κόσμο. Πάμε λίγα χρόνια ε, αργότερα. Είμαστε 1849. 1800 τώρα είναι 95. 50 χρόνια δηλαδή μετά σας φέρω τη μαρτυρία από το δημοσιογραφικό όργανο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εκκλησιαστική αλήθεια. Δηλαδή έβγαζε μια εφημερίδα, το Πατριαρχείο, την Εκκλησιαστική Αλήθεια. Γράφει λοιπόν το επίσημο περιοδικό του Πατριαρχείου, έτσι, ως εφημερίδα. 24 Ενδεκάτου 1895. Διαβάζουμε τα εξής. Τι λέγανε οι Πατριάρχες και τα Πατριαρχία όταν ορθοδοξούσαν ακόμα. Η απότομος, λοιπόν, αλλαγή του ημερολογίου θα ισοδυνάμει στα όματα του λαού, θα, θα στα, στα μάτια του λαού, προσέξτε τι λέει, προς απόπειρα τροποποιήσεως της πίστης των πατέρων του. Είναι σαν μια απόπειρα να τροποποιηθεί η πίστη των πατέρων τους. Είδατε που σας είπα τη λέξη προηγουμένως νεοτερισμός. Αυτό είναι τροποποίηση σε θέματα πίστεως. Και το χαρακτίζει αυτόχρημα εκφραγκισμών δηλαδή ότι η Ελλάδα εκφραγγίζεται δηλαδή εισάγει φραγγικά στοιχεία στη διδασκαλία της κρατήστε και αυτή τη λέξη στο μυαλό σας το εκφραγγίζανε εκφραγγισμόν όταν έγινε η αλλαγή του ημερολογίου τα συλλαλητήρια που γίνανε στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις ε, φώναζαν τη λέξη «Μας φραγκέψατε». Δηλαδή, μας εισάγετε στοιχεία δυτικά. Άρα λοιπόν, βλέπουμε μια μαρτυρία ότι το 1895, προσέξτε, λίγα χρόνια πρώτης αλλαγής, ο λαός γνώριζε ότι το νέο ημερολόγιο είναι εκφραγκισμός. Πάμε τώρα λίγο πριν αλλάξει ο αιώνα 1899 στην εφημερίδα Εμπρός όπου ο μελέτης Χρυσοχοίδης γράφει το ζήτημα, εφημερίδα έτσι δηλαδή κοινό δημοσίευμα δημοσιεύτηκε σε όλο ε, τον κόσμο ήταν δηλαδή ε, εύκολο να το διαβάσει όλος ο κόσμος το ζήτημα της αφομοιώσεως των γράφτηκε κοινά φανερά το ζήτημα της αφομοιώσεως των ημερολογίων Ιουλιανού και Γρηγοριανού περί του οποίου γίνεται λόγος κατά της μέρας ταύτας είναι ίσον το ζητήμα της ενώσεως των δύο εκκλησιών γράφει η εφημερίδα Εμπρό. Προσέξτε τι αντιλαμβάνονται λίγα χρόνια πριν από την αλλαγή η αλλαγή του ημερολογίου σημαίνει ζήτημα ενώσεως των δύο εκκλησιών. Πότε ξαναλέω την ημερομηνία. Συγγνώμη που σας χτυπάω τις ημερομηνίες 1899, λίγο πριν από την αλλαγή του 1900. Θα σας... Τονίζω αυτές τις ημερομηνίες γιατί όταν θα καταλήξουμε σε μια περίφημη εγκύκλιο του Πατριαρχείου του 1920, εδώ το, η εφημερίδα εμπρό είναι 21 χρόνια πιο μπροστά γράφει. Πριν από την Αγίκλη, όχι, όχι πριν από την αλλαγή του ημερολογίου, από την αλλαγή του ημερολογίου γράφει 25 χρόνια πιο μπροστά. Είχαν αντιληφθεί ο κόσμο, είχαν αντιληφθεί ορθόδοξη ότι η αλλαγή του ημερολογίου είναι ίσον το ζητήματι της ενώσεως των δύο εκκλησιών. Είναι, ίδιο, είναι ισοδύναμο ζήτημα με την ένωση των δύο το εκκλησιών, τη μία εκκλησία, βάλτε τη σε παρένθεση, έτσι, βάλτε τη σε εισαγωγικά, ε, όπως θέλετε βάλτε την. Μία εκκλησία υπήρχε. Απλώς, εδώ εκφράζει τη σκέψη των εισηγητών. Η εφημερίδα εκφράζει τη σκέψη των εισηγητών, ότι θεωρούσαν δύο εκκλησίες και ότι αυτές οι δύο εκκλησίες πρέπει να ενωθούν. Τώρα, μια τρία χρόνια αργότερα από αυτό το δημοσίευμα υπάρχει μια εγκύκλειος του τότε Οικουμενικού Πατριαρχείου το 1902. Έθεσε το ζήτημα του νέου ημερολογίου προς άλλες ορθόδοξες εκκλησίες. Το ξανατίθεται το θέμα. 1902. Έτσι. Με την αλλαγή του 1900-1902 κατευθείαν ξανατίθεται θέμα στις, και στέλνετε την επιστολή στις υπόλοιπες εκκλησίες ε, για να απαντήσουν για το θέμα της αλλαγής του ημερολογίου. Κρατάτε τα στο μυαλό σας. Γιατί. Σε αυτή την επιστολή που έστειλε το 1902 το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως έχουμε απαντήσεις των άλλων εκκλησιών στέλνει την επιστολή και λέει τι θα κάνουμε με το ημερολόγιο που μας πιέζουν οι παπικοί να το δεχτούμε. Έχουμε απαντήσει των άλλο των εκκλησιών. Και κοιτάξτε, στέλνεται η επιστολή και λέει αλλαγή το ζήτημα του νέου, νέου εορτολογίου προς τις άλλες ορθόδοξες εκκλησίες προκειμένου λέει και το λόγο όχι για να αποκατασταθεί η διαφορά του ημερολογίου ότι είχαν ο ήλιος και τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα και πρέπει να διορθώσουμε κάτι προκειμένου να υπάρξει προσέγγισης με τα δύο μεγάλας του χριστιανισμού αναδενδράδας δηλαδή σαν δύο μεγάλα δέντρα του χριστιανισμού, των καθολικισμών και των Προτεσταντισμών. Βλέπετε λοιπόν ότι σιγούνται την αλλαγή του ημερολογίου πλέον το 1902 υπάρχει μια τέτοιο. Προκειμένου να υπάρχει προσέγγιση. Καμία σκέψη για διόρθωση αστρονομικών διαφορών ε, χρόνων και τέτοια. Προκειμένου να υπάρχει προσέγγιση. Εδώ λίγο θα σας αφήσω να ξεκουράσω να κάνουμε ένα διαφημιστικό ε, μικρό διάλειμμα ε, ο λίγο, πολύ σύντομο και θα τα ξαναπούμε σε λίγο μαζί. Καλησπέρα φίλοι ακροατές πάλι κοντά σας είδατε μόνο λίγα λεπτά έγινε η διακοπή μας σας θυμίζω τους τρόπους επικοινωνία μαζί μας στο email μας στο radio Όρκ, στο τηλέφωνο 2313 022 040 και σελίδα μας στο facebook ο λόγος της Ορθοδοξίας για απορίες σας, ερωτήσεις ό,τι θέλετε να συζητήσουμε μπορείτε να, μας, να επικοινωνήσετε μαζί μας επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα και ξανακάνω μια συνοψή και λέω ή είχαν κατά νου αυτοί που κάναν την αλλαγή του εορτολογίου και εάν το ζήτημα της αλλαγής του εορτολογίου ήταν ένα απλό θεματάκι ή ήταν καινοτομία, δηλαδή ήταν σημαντικό θέμα. Επαρχόμαστε λοιπόν σε αυτό που σας έλεγα στην εγκύκλιο του 1902 του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που είπε «Βάζουμε το θέμα του ημερολογίου προκειμένου να έρθουμε σε επαφή με τις δύο αναδενδράδες, ε, κρατήστε πάλι και αυτή τη λέξη, αναδενδράδες, τον, ε, του χριστιανισμού, τον καθολικισμό και τον προτεσταντισμό. Αργότερα θα προκύψει η θεωρία των κλάδων από αυτές τις αναδενδράδες. Δηλαδή, ο, ο κορμός ο σημαντικός είναι ο Χριστός, είναι ο χριστιανισμός, και από αυτόν τον κορμό, δηλαδή είναι ένα δέντρο, κάνουν μια, μια απεικόνηση, ότι ο χριστιανισμός είναι ένα δέντρο. Ο κορμός είναι κοινό. και αναδεδράδες είναι τα κλαδιά. Ε, τώρα ένα κλαδί άλλο μπορεί να είναι κοντό, άλλο είναι μακρύ, ένα άλλο να πάει πιο ψήλα, άλλο πιο κοντά. Αλλά όλοι επειδή αποδεχόμαστε τον Χριστό, είμαστε επί βάσεις ως χριστιανοί, άρα καθολικοί και προτεστάντες, ε, συγγνώμη που του ονομάζω καθολικού, γιατί το κείμενο του ονομάζει καθολικού. Δυτικού, εγώ του χαρακτηρίζω. Καθολική είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, η δική μα, η οποία δεν θέλουμε να του χαρίσουμε καθόλου το όνομα καθολικό. Κατά το πιστεύω. Η σημεία είναι Αγία Καθολική και Αποστολική είναι Εκκλησία. Άρα λοιπόν, ήδη ξεκινάει η ιδέα τη πρώτη εισηγήσεω τη θεολογία των κλάδων. Και τώρα οι σημερινοί οικουμενιστέ τη λένε, δεν πειράζει, αφού αποδεχόμαστε τον Χριστό, όλοι ανήκουμε στον ίδιο κορμό. Ε, τώρα άλλο, βρε παιδί μου, κλαδί βγαίνει λίγο πιο ψηλό, λίγο πιο κοντό, λίγο πιο φουντωτό, λίγο πιο μαραμένο. Ε, όλοι στο ίδιο δέντρο ανήκουμε. Όλη την ίδια πίστη έχουμε. Αυτό θέλω να μα περάσουν στην ιδέα. Όχι, δεν έχουμε όλη την ίδια πίστη. Δεν έχουμε καθόλου την ίδια πίστη. Γιατί κάθε καινοτομία οδηγεί στην αίρεση. Προσέξτε. Όταν εννοούν καινοτομία οι πατέρες εννοούν έρεση στο τέλος τέλος. Δηλαδή έρεση, αλλάζει κάτι από την ορθόδοξη πίστη. Να συνεννοούμαστε, να είμαστε ξεκάθαροι στα λόγια μας. Δεν πρέπει να τα μασάμε ούτε και να αφήνουμε αμφιβολίες περί του θέματος. Εδώ λοιπόν οι απαντήσεις, στην στενική κλειονοαυτή είναι όλες αρνητικές των Εκκλησιών και των πατριαρχείων Γιατί λέω εκκλησιών Γιατί αποστέλλεται προς εκκλησίες ε, Βουλγαρίας, Ρουμανίας Πολωνίας, στα άλλα πατριαρχεία Κωνσταντ... ε, Ιεροσολύμων, Αλεξανδρίας Οπότε Από το 1902 Ήταν ενήμεροι Ότι όλοι οι υπόλοιποι Ορθόδοξοι ε, Σε αυτή την επιστολή Δεν παίρνει θέση Φανερή και ξεκάθαρη το Οικουμενικό Πατριαρχείο τότε το, το ζήτημα του ερωτολογίου να το συζητήσουμε το βάζει όμως στο τραπέζι και μόνο που το βάζει πάλι στο τραπέζι όμως αρχίζει και μας βάζει στο μυαλό ότι κάτι, ποιε διεργασίες γίνονται στο Πατριαρχείο από το 1900 με την αλλαγή του αιώνα κάτι έχει αλλάξει τα πράγματα κάτι έχει αλλάξει τα πράγματα από το 1500 που έκανε ε, Πανορθοδόξου συστήσεις ε, συνόδους και το καταδίκαζε σε αυτά τα 450 χρόνια έχει αλλάξει πολλά έχουν αλλάξει οι σκέψεις τους. Λοιπόν, θα σας πάω τώρα σε ένα άρθρο ενός καθηγητού της θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Γρηγορίου Παπαμιχαήλ ε, με τίτλο «Επί της ημερολογιακής μεταρρυθμίσεως». λοιπόν ε, λέει πολλά, ε, λέει, εκείνη η αλλαγή εθεωρήθη εν τη Ορθοδόξο Ανατολή ως καινοτομία εκκλησιαστική και θρησκευτική. Ήδη αρχίζουν και κάποιοι Ορθόδοξοι θεολόγοι και λένε είναι καινοτομία εκκλησιαστική και θρησκευτική. Το άρθρο αυτό είναι του 1910. 910 Είναι άρθρο ενός καθηγητού του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, η δε ουσία περί ο λόγος ζητήματος του το έγκυται τη αποδοχή ή μη της μίας πηγής της εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας. Άλλες λέξεις είναι τη αποδοχή ή αποκρούση του παπικού πρωτίου. Δείτε τι αντιλαμβάνονται πλέον και οι καθηγητές του Πανεπιστημίου ότι αν θα δεχτούμε μαζί με το ημερολόγιο και το παπικό πρωτίο δεν, τα αποσυνδέουν τα θέματα αυτά με στο μυαλό τους. Κανείς ως τώρα δεν έχει πει εάν πρέπει να διορθώσουμε το ημερολόγιο γιατί χάνει ρε παιδί μου μέρες, χάνει ώρες. Αυτό είναι εντάξει. Αυτό δεν το αφισβητεί και κανένας. Από τότε που ο Ιούλιος Κέσσαρ καθιέρωσε το ορτολόγιο είναι λογικό ότι δεν το καθιέρωσε με τέλειο τρόπο. Και παρόλα αυτά οι Έλληνε τότε που τον βοήθησαν να το ε, κάνει το ημερολόγιο, το το ημερολόγιο αυτό, συγγνώμη, και πάνω σε αυτό το ημερολόγιο να στηριχθεί το εορτολόγιο, ε, πάρα πολύ καλά είμαστε. Οπότε συνδέουν παπισμό, πρωτείο, πρωτείο πάπα, καινοτομία, αλλαγή ημερολογίου, ένα πακέτο. Ήξεραν ο κόσμος Δύο χρόνια, δώδεκα χρόνια αργότερα, 1922, ο άνθιμος Μητροπολίτης Βυζής γράφει ένα βιβλίο το ημερολογιακό ζήτημα. Έτσι είμαστε δύο χρόνια πριν από την αλλαγή του εορτολογίου. Διαβάζουμε τα εξής. Όταν ο Μητροπολίτης ε, γράφει περί το θέμα του ότι δια του ζητήματο του ημερολογίου επιτυχανωμένη αυτού θέλει αναφυσβητήτω. Με την αλλαγή του ημερολογίου θέλει να επιτευχθ, θα επιτευχθεί λέει αναφυσβητήτω το πρώτο σπουδαίο βήμα προ επίτευξη τη μελετωμένη της μελετομένης και υπό των πραγμάτων επιτακτικός επιβαλλομένης κοινωνίας των εκκλησιών. Να και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, η κοινωνία των εθνών. Γράφει σαφώς ότι το, το, το ημερολόγιο, η αλλαγή του εορτολογίου και ημερολογίου θα μας φέρει σε μια κοινωνία των εθνών. Η οποία όμως έχει σκοπό την κοινωνία, όπως σας είπα, της επιβαλλωμένη κοινωνίας των εκκλησιών. Εκείνη τη χρονιά του 1922, τραγική χρονιά για τον ελληνισμό, είμαστε στη Μικρασιατική Εκστρατεία, έχουμε την καταστροφή της Μύρνης, τραγικά πράγματα. Μην αποσυνδέουμε ποτέ τα πολιτικά από τα θεολογικά. Κάθε φορά που επαναστατούσαν οι Ισραηλίτες, διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός επέτρεπε με κάποιο τρόπο να ετυθούν από κάποιον εχθρό. Γι' αυτό, στο δικό μου το μυαλό έτσι, το οποίο θέλει την κάνει τη σύνδεση, ποιος θέλει δεν την κάνει τη σύνδεση, είναι δικό του θέμα. Η μικρασιατική καταστροφή συνδέεται ουσιαστικά με την επανάσταση απέναντι στο Θεό που κάναμε. Θα μου πείτε είναι πολύ προχωρημένη σκέψη. Ε, εάν αποδέχομαι το Χριστό και την Εκκλησία και αποδέχομαι και την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη, Όποιο καλοπροαίρετο διαβάσει την παλαιά διαθήκη θα δει ότι κάθε φορά που επαναστατούσαν, όπω είπαμε, οι Ισραηλίτε εναντίον του Θεού, παιδαγωγικά του επέτρεπε να πάθουν μια ήττα. Αυτό εμένα στο μυαλό μου έτσι έχει σφινωθεί. Έτσι έχει καταχωρηθεί. Τώρα δικαίωμα του καθενό, αλλά σα είπα, σε αυτό είναι δική μου ερμηνεία. Δεν υπάρχει ούτε πατερικό κείμενο, ούτε κάπου να σα το στηρίξω. Είναι δική μου ερμηνεία, σαφώ είναι δική μου ερμηνεία. Το 1922 λοιπόν, γίνεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως προσέξτε αναγνώριση των αγγλικανικών χειροτονιών αναγνωρίζουν τις αγγλικανικές χειροτονίες που κάνει η Αγγλία η οποία η Αγγλία είναι ένα μείγμα προτεσταντισμού καθο... Ε, παπισμού των αγγλικανών Λοιπόν, αναγνωρίζουν τις χειροτονίες των Αγγλικανών, δηλαδή ουσιαστικά αναγνωρίζουν τους Αγγλικανούς ως εκκλησία. Ε, πάμε τώρα Θέλω να σας πάω Σε μία επιστολή Που έστειλε το 1900 Ο Δωρόθεος Προύσης ε, Θα είναι λίγο λίγο δύσκολο το θέμα Σας είπα από την αρχή Είναι καυτό το θέμα Αλλά πρέπει να σας δώσω όλο το ιστορικό πλαίσιο Για να ξέρετε τι μας έκαναν Για να ξέρετε πως δούλεψαν Οι σκοτεινές δυνάμεις πίσω από όλη αυτή την ιστορία ο Δωρόθεος Προύσης λοιπόν ήταν η Μητροπολίτης Προύσης και το 1920 είναι σε χειρία η θέση του Πατριαρχείου επαναλαμβάνω γράφεται αυτή η επιστολή το 1920 οπότε με χειρία του θρόνου δεν υπάρχει πατριάρχης, δεν έχει εκλεχθεί πατριάρχης. Όταν δεν υπάρχει πατριάρχης, ο αρχαιότερος Μητροπολίτης ε, ασκεί καθήκοντα πατριάρχη. Δεν ε, είναι πατριάρχης, ασκεί καθήκοντα πατριάρχης. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι κάνει αυτός ο Δωρόθεος ο Προύσης. Σας είπα, από το 1900 φαίνεται η αλλαγή στο κλίμα του Πατριαρχείου. Κάτι έχει παιχτεί, κάτι έχει αλλαχθεί. Έχουν αλλάξει νοοτροπίες. Αρχίζουν, σας είπα, να το συζητήσουμε ξανά το θέμα του εορτολογίου αναγνωρίζουν ε, ε, αγγλικανικές χειροτονίες και έχουμε αυτό την εγκύκλιο που όταν σας μιλούσα για τη σύνοδο της Κρήτης ο Βαρθολομέος έκανε αναφορά σε αυτό το κείμενο που θα σας διαβάσω τώρα και τότε σας είχα πει όταν θα έρθει η ώρα να συζητήσουμε περί του εορτολογίου αυτό το κείμενο είναι το Ευαγγέλιο των Οικουμενιστών από εδώ γίνεται η τροποποίηση των πάντων. Ουσιαστικά από εδώ ανατρέπεται ολόκληρη η διδασκαλία της Εκκλησίας μας με μία επιστολή. Με μία επιστολή ενός Μητροπολίτου η οποία δεν έχει περάσει από καμία έγκριση, από καμία σύνοδο, από καμ... ένα άλλο πατριαρχείο. Θυμηθείτε όταν εισηγήθηκαν το 1582 την αλλαγή του ορτολογίου αμέσως τότε ο Ερεμίας ο δεύτερος ο Τρανός, συγκάλεσε σύνοδο του και των υπολείπων πατριαρχών και κάναν πανορθόδοξη σύνοδο και απάντησαν και δεν ήταν οι τέσσερις πατριάρχες ήταν πανορθόδοξη σύνοδο δηλαδή οι πατριάρχες με όλους τους επισκόπους τους δεν απάντησαν όπως απαντάει ο Πάπας εγώ απαντάω και αποφασίζω και όλα τα άλλα με όλους τους επισκόπους απάντησαν. Τι γράφει λοιπόν αυτή η περίφημη επιστολή του Δωροθέους Προύσης. Θα μου επιτρέψει να τη διαβάσω στη γλώσσα της και θα τη σχολιάζουμε σιγά σιγά από την πρώτη λέξη. Και, και, άλλοτε σας έχω πει ότι στη Συνόδο της Κρήτης ευκέρος, ακέρος, όπου το κείμενο επέτρεπε ονόμαζαν τους δυτικούς εκκλησίες. Έτσι ρε παιδί μου για να περάσει η ιδέα του όρου Εκκλησία. Η τρίτη λέξη λοιπόν είναι Εκκλησία. Η καθημάς Εκκλησία φρονούσα. Η δική μας λέει Εκκλησία. Και ποιος εκφράζει τη δική μας Εκκλησία. Ένας επίσκοπος, ένας μητροπολίτης. Πού είναι η σύνοδος. Η καθημάς Εκκλησία φρονούσα λοιπόν πιστεύει ότι των διαφόρων χριστιανικών εκκλησιών προσέγγισης προς αλλήλας, η προσέγγιση δηλαδή προς, με, μεταξύ μας των διαφόρων χριστιανικών εκκλησιών. Να η λέξη πάλι εκκλησία. Είναι μυθυριδατισμός αυτό, ξέρετε, το μυθυριδάτης έπαινε λίγο, λίγο δηλητήριο για να συνηθίσει την ιδέα του δηλητηρίου, ε, για να μας συνηθίσουν λίγο-λίγο στην ιδέα ότι και οι άλλοι εκκλησίες Κάθε πρόταση και τη λέξη εκκλησία. Κάθε πρόταση και τη λέξη εκκλησία. Λοιπόν, η δική μας εκκλησία πιστεύει ότι των διαφόρων χριστιανικών εκκλησιών προσέγγισης αυτόματα τις ονομάζει εκκλησίες. Πάει η αίρεση. Πάει η αλόπιστη. Γιατί είναι άλλη πίστη. Δεν έχουμε την διαπίστημα αυτούς. Εννοώ τους προτεστάντες και τους παπικούς. Η προσέγγιση λοιπόν προς αλλήλας και κοινωνία ουκ αποκλείεται υπό των υφισταμένων μεταξύ αυτών δογματικών διαφορών. Δεν αποκλείεται λέει από τις δογματικές διαφορές. Και όσου είπε κύριε Δωρόθε ότι δεν αποκλείεται, που τη βρήκε αυτή τη θεολογία. Την παραμικρή παρεκτροπή όταν κάνανε οι αιρετικοί στις προηγούμενες, τα προηγούμενα χρόνια αμέσως καταδικαζότανε. Εδώ από το, 12, από το 1054 που έχει γίνει ε, που έχει αποκοπεί η Δύση από το Ορθόδοξο σώμα της Εκκλησίας έχει αποκοπεί, έχει φύγει έχει βάλει εκατοντάδες αιρέσεις εκατοντάδες όχι μια αίρεση όχι το Πρωτείο όχι το φιλιόκβε όχι το Αλάθητο όχι τα Άζημα όχι το Πουργατόριο ε, άμα τις εκθέσω καμιά φορά τις αιρέσεις των παπικών θα βαρεθείτε να με ακούτε. Λοιπόν, ποιος του είπε ότι δεν αποκλείεται. Έτσι λοιπόν, λέει, δεν αποκλείεται υπό τον οφισταμένο μεταξύ αυτών δογματικών διαφορών. Και ότι αυτή η προσέγγιση πολλές φορές σας το τροποποιώ λίγο το κείμενο για να σας γίνει κατανοητό και ότι αυτή η προσέγγιση είναι ευκταία, είναι δηλαδή επιθυμητή και αναγκαία και χρήσιμη για το συμφέρον εκάστης των επιμέρους εκκλησιών. Άντε να πάλι η λέξη πάλι εκκλησία. Τον, όλων των επιμέρους εκκλησιών. Δηλαδή ένα μέρος οι παπικοί, ένα μέρος οι προτεστάντες, ένα μέρος οι αγγλικανοί που τους αναγνώρισαν λίγα χρόνια πιο μπροστά, ένα μέρος οι ορθόδοξοι. Βλέπετε ο αρχιμασώνος ο δωρόθεος, ο αρχήμασόνος και το λέω κατηγορηματικά αυτό που λέω λέω και στοιχειοθετώ αυτά που λέω και το ξέρετε ότι θα τα στοιχειοθετήσω και θα, θα δούμε εδώ διεδακτορικές διατραβέ πλέον πανεπιστημιακές όπου τους χαρακτηρίζουν και ξέρουν ότι ήταν μασόνοι. Απλώς τους βγάζουν λάδι. Λένε μη ήταν μασόνοι αλλά εντάξει δεν έγινε και τίποτα. Για τον Ορθόδοξο όμως που ξέρει τι είναι μασόνος τρέχει κάτι. Έτσι λοιπόν ο Δωρόθεος Προύσης είναι χρήσιμος λέει και αναγκαία ε, για τις επιμέρους εκκλησίες του όλου χριστιανικού σώματος. Δείτε πάλι πονήρια. Το χριστιανικό σώμα βάζει πάλι τη θεωρία εκείνη που σας είπα. Ένας κορμός όλοι χριστιανοί με τα διάφορα κλαδιά. Τη θεωρία των κλάδων. Σας κουράζω λίγο αλλά εάν δεν δούμε το θέμα όπως είναι από την αρχή του δεν θα καταλάβουμε σήμερα μάλλον δεν θα καταλάβουμε ας το πω πάλι σήμερα γιατί έχουν φτάσει τα πράγματα των εκ, της εκκλησίας εδώ και γιατί επιτρέπει ο Θεός τελικά να ξαναπάρουμε την κατρακύλα γιατί το 1821 επέτρεψε να ελευθερωθεί το κράτος μας από τον Οθωμανικό ζυγό όταν πολεμούσαν οι αγωνιστές για του Χριστού την πίστη την τελεία και της πατρίδος την ελευθερία όταν εμείς την πίστη του Χριστού, την πίστη, την τελεία την αποδομούμε, την αποδοκιμάζουμε, την ξεφτυλίζουμε, την διακομοδούμε, την βλαστημούμε, τότε επιτρέπει και ο Θεός να πάθουμε και θα πάθουμε άλλη μία ήττα. Όπως πάθαμε το 1922 με τη Μικρασιατική καταστροφή. Δεν θέλω να φανώ προφήτης κακών, αλλά παιδαγωγικά έτσι πάει. Παιδαγωγικά έτσι πάει. Φεύγει η χάρις του Θεού σταματάει να σε προστατεύει. Και επειδή σταμάτησε η χάρη του Θεού να μας προστατεύει με όλες αυτές τις επαναστάσεις που κάνουμε και δεν βγήκανε τότε, <coughs> συγγνώμη, σε αυτή την εγκύκλιο, τη ρημάδα την εγκύκλιο, το, το Ευαγγέλιο των Οικουμενιστών, να πούνε κάποιος στον Δωρόθεο, βρε παπατζή, πώς οι δογματικές διαφορές μας επιτρέπουν να ενωθούμε με αυτούς σε αυτή την, ε, την ε, επιστολή την εγκύκλειό του ο Δωρόθεο Προύση, θα δούμε παρακάτω, εισηγείται την αλλαγή του εορτολογίου. Αλλά σα διαβάζω το κείμενο να δείτε λέξη και πονήρια, λέξη και βλαστιμία εναντίον τη Εκκλησία, λέξη και παγίδα. Είμαστε στην τρίτη σειρά, τέταρτη σειρά του κειμένου και δείτε πόσα σκάνδαλα έχει αυτή η επιστολή. Γι' αυτό αυτή την επιστολή την έχει Ευαγγέλιο Βαρθολομαίο και είπε στη Σύνοδο τη Κρήτη ότι εμεί ακολουθούμε το πνεύμα του Δωροθέου Προύση και ακολουθούμε εκείνο την εγκύκλιο του 1920. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν με την, στο λίγο χρόνο που μας απομένει. Και του όλου θα είναι, λέει, προς το συμφέρον των εκκλησιών και του όλου χριστιανικού σώματος. Μπα, Όλοι είμαστε χριστιανικό σώμα. Και Δύση και Ανατολή και οι πάντες και όλοι έχουμε ένα σώμα Χριστού. Γιατί έω τότε τώρα ήμασταν χωρισμένοι. Γιατί είχαν κάνει συνόμπους και τους είχαν καταδικάσει τους δυτικούς. Γιατί ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς τους καταδικάζει. Γιατί ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός χαρακτηρίζει φίδια. Δεν σας πάω τώρα κατευθείαν στον Άγιο κοσμάτων ετωλό που λέει τον Πάπα να καταράστε σας πάω και λίγο στον Άγιο Μάρκο που είπε να τους αποφεύγεται ως ο όφης όπως αποφεύγουμε τον όφη φίτη του χαρακτηρίζει τον Πάπα τώρα πως εσύ δωρόθε τον ονομάζεις αδελφή εκκλησία και κοινό πλήρωμα λοιπόν και εις παρασκευή και διευκόλυση της πλήρους ποτέ σύν Θεό και ευλογημένης ενώσεως να λοιπόν εδώ, η ευλογημένη συνθεό ένωση. Πότε το ρώτησε στο Θεό, Δωρώ Θεέ και λες ότι είναι συνθεό αυτή η ένωση. Τι λέει στο Ευαγγέλιο. Όποιο πειράξει ένα γιώτα και μία κεραία, ελάχιστο κληθήσετε. Με τον ελάχιστο, με τον τελευταίο, με τον αιρετικό, με τον καταχειρημένο, αυτό εγώ θα είναι ευλογία Θεού να είμαι. Έκρινε λοιπόν τον παρόντα καιρόν, εννοεί η καθημάς Εκκλησία, η δική μα Εκκλησία δηλαδή, έκρινε ότι αυτό τον καιρό. Ε, είναι πρόσφορον προς ανακαίνιση και αποκοινού μελέτη του σπουδαίου του, του ζητήματος, της ενώσεως δηλαδή. Ή γαρ και εν τούτο ενδέχεται ή να προκύψουσι και παρεμβληθώσιν ε, από τον παλαιόν προλήψεων και έξεων. Τώρα λέει προσέξτε, εάν ενδέχεται να προκύψουν, εάν προκύψουν. Δεν σας θυμίζει τίποτα αυτό, τι είπανε στη Σύνοδο της Κρήτης. Όποιος λέει ένεκα λέει, ζηλωτισμού απορρίψει τη Σύνοδο της Κρήτης θα είναι εκτός εκκλησίας. Τι λέει τώρα εδώ πέρα. Εάν λέει ενδέχεται προκύψωση να προκύψουν ή να παρεμβληθούν από τις παλαιές προλήψεις και συνήθειες και αξιώσεων και δυσχέρειε Ετωσάκης θέος το έργο της ενώσεως ματαιώσασα. Ματαιώσασε. Δηλαδή υπήρχε μια σκέψη λέει και προηγούμενα αλλά υπήρχαν παλιές συνήθειες, παλιές προ, προλήψεις. Δηλαδή τους Ορθοδόξους πλέον τους ονομάζει προλήψεις. Όλοι οι πατέρες που δεν ενώθηκαν με τους Δυτικούς όλοι οι πατέρες που τους καταδίκαζαν ήταν προληπτικοί. Να γιατί σήμερα ο Βαρθολομέος λέει θα τους παραδώσω εγώ στην κρίση του Θεού τους πατέρες. Γιατί λέει ύψωσαν τα τείχη του έσκους. τύχη του έσκους εννοεί τις που καταδίκαζαν τους ερετικούς. Για τον Βαρθολομέο δηλαδή, αν πάρουμε από τον Άγιο Ιάννη τον Θεολόγο που αποστράφηκε τον ερετικό κήρυθο και δεν πήγε απέναντι στο πεζοδρόμιο ούτε καν να το μιλήσει μέχρι το Μεγαθανάσιο. Το Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ε, όλου του μεγάλου πατέρε, τον Γρηγόριο τον Παλαμά, τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, τον Άγιο Κοσμά, τον Ετωλό, του έχει παραδώσει στην κρίση του Θεού για να του γλιτώσει από τα νύχια του διαβόλου. Παρακαλεί δηλαδή ο Βαρθολομαίο, δηλαδή αντιλαμβάνεστε ποιο βρίσκεται στο Πατριαρχείο αυτή τη στιγμή. Πόσο πιο βλάστημος μπορεί να γίνει κάποιος. Πόσο πιο βλάστημοι υπήρξαν τότε το 1920 με την εγκύκλιο. Είναι το ίδιο πνεύμα. Από τότε επικρατεί και ως σήμερα. Και κάποιοι τους χαρίζονται και λένε δεν είναι συνοδικός καταδικασμένοι. Δεν είναι συνοδικός καταδικασμένοι. Θα το δούμε το δεν είναι συνοδικός καταδικασμένοι. Ήδη το είδαμε με τρεις πανερθοδόξους συνόδους ήταν καταδικασμένοι. Λοιπόν... Και όμως κατά τη γνώμη νημών, ας αφήσουμε αυτούς που έχουν αυτές τις γνώμεις, τις παλιέ, ε, παλιές, τις κουριασμένες γνώμη, τις ε, προληπτικές, κατά τη γνώμη νημών όμως, ποιον νημών, μόνος του τη γράφει την επιστολή, περί απλής, το καταρχάς προκειμένου συναφίας και προσεγγίσεως, οι δυσκέρειες αυτές, οι δυσκολίες αυτές, έσονται πάντως ή το σπουδαία. Δε, δηλαδή δεν είναι και πολύ σημαντικές. Αγαθείς δε υπαρχούς θελήσεως, αν υπάρχει αγαθή θέληση. Γιατί οι προηγούμενοι πατέρες όλοι δεν είχαν αγαθή θέληση, είχαν δαιμονική θέληση και τους ονόμαζαν ερετικούς. Και θέληση και διάθεση ούτω δύνανται, ούτε δίνανται, ούτε οφείλουση, κόλλημα αποτελώσει ακαταγώνιστον και ανυπέρπτων. Αν λοιπόν υπάρχει καλή θέληση δεν θα υπάρξει κανένα εμπόδιο, δεν θα υπάρξει κανένα θέμα ώστε να πλησιάσουμε οι εκκλησίες δηλαδή μεταξύ μας οι αναδεδράδες, όπως χαρακτηρίζει. Αχ, βλέπετε, το θέμα που ανοίξαμε είναι τραγικό, είναι τρομακτικό, είναι δύσκολο. Ε, εδώ όμως πρέπει να κλείσουμε. Ε, σας άφησα μια πικρή γεύση, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω. Αλλά δυστυχώ πρέπει να αποκαλύπτουμε τις πονήριες των οικουμενιστών. Αγαπητοί φίλοι του Ραδιοφού, σας εύχομαι να έχετε ένα καλό βράδυ. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα και θα συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο θέμα. Καλό σας βράδυ, ο Θεός μαζί σας. Ήταν η εκπομπή «Ο Λόγος Ορθοδοξίας» με τον Ευάγγελο Ρωσόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.